Πόλεως, κύριο Ιερεμία. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκύνουσαν εν ημίν, και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ για την όρεξη και την προθυμία που έχετε για να ακούσετε το Λόγο του Θεού, αλλά λυπάμαι για τον εαυτό μου, γιατί εγώ είμαι και κοπιακός από το Οδηπορία. Και να με συγχωρείτε παρακαλώ για την ελλειπή προετοιμασία μου, αλλά θα με βοηθήσετε κι εσείς να όλοι μαζί να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού τη σημερινή εσπέρα. Σκέφτηκα τι να πούμε, ποιο θα είναι το μάθημά μας, αλλά το μάθημα το δίνει η εορτή στην οποία πορευόμεθα. Πηγαίναμε για τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων και πρέπει να προετοιμαζόμεθα, και η Εκκλησία μας προετοιμάζει και με τα αναγνώσματα. Ήδη το ανάγνωσμα αυτό την Κυριακή, χθες ήταν ειδικό των προπατώρων, και με τα τροπάρια τα σχετικά, ακούμε το κοντάκιο η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Και πρέπει λοιπόν οι λόγοι μας, τα αναγνώσματά μας να είναι σχετικά με την εορτή που περιμένουμε, για να γιορτάσουμε καλύτερα από πέρσι Χριστούγεννα. Γιατί, αν πρόκειται έτσι κάθε χρόνο να παραμένουμε στο ίδιο επίπεδο και να μην προοδεύουμε, τότε δεν ωφελούν οι γιορτές. Μάλιστα, για τα Χριστούγεννα λοιπόν, γιατί η γέννηση του Χριστού θα είναι ο λόγος μας, και επειδή σαν βάση των μελετών μας, των ερευνών μας, έχουμε την Παλαιά Διαθήκη, να αναφερθούμε στην Παλαιά Διαθήκη σχετικά με την εορτή, με την ενανθρώπιση, με τη σάρκωση του Υιού του Θεού. Η Παλαιά Διαθήκη, το μήνυμά της, η προσευχή της είναι «Έλα, έλα». Πού το λέει το «Έλα»? Στο Μεσσία. «Έλα Μεσσία, να μας φέρεις τη λύτρωση». Οι άνθρωποι ευαρύνοντο, ταλαιπωρούντο από αμαρτήματα, από αδικήματα, και περίμεναν τον λυτρωτή. Τα παιδιά που πετούνταν στον Κιάδα, τα δύνατα παιδιά, έκαναν με το κλαθμυρισμό τους, έκαναν προσευχή σαν να έλεγαν «Έλα Μεσσία, να ανοίξεις την αγκάλι σου, να σωθούμε από τα δεινά». Οι δούλοι που εμαστιγώνοντο και αυτό, και αλήφοντο με πίσα, για να καούν τα περιβόλια των, να φωτίσουν τα περιβόλια των αφεντάδων, αυτοί και αυτοί με το κλαφμό τους περίμεναν το λυτρωτή να απαλλαγούν από τα δεινά. Λοιπόν, η αμαρτία είχε γίνει ένα κήρυγμα κραυγάζων, κραυγαλαίο δυνατό κήρυγμα, που έλεγε, και το κήρυγμα αυτό ήταν προσευχή στο Μεσσία, «Έλα Μεσσία». Μας είναι πολύ σημαντικό ότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε προφητείες για την έλευση του Μεσσία. Η πρώτη βεβαίωση, θα το πω, ότι περιμένουμε τη σάρκωση του Υιού του Θεού, είναι εκείνο το χωρίο στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου της Αγίας Γραφής, της Γενέσεως, που λέει παρακαλώ ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού. Τώρα, αυτό το χωρίο πώς είναι βεβαίωση της σαρκώσεως του Υιού του Θεού? Ακούτε να σας πω. Λέει το χωρίο, 1.27 της Γενέσεως είναι, ότι ο Θεός
να το διαβάσω το χωρίο, 1, 27, παρακαλώ, να μην γιατί... Πρώτο κεφάλαιο, 27 στίχος. Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού, επίησεν αυτόν. Πώς το σχετίζει αυτό με τη γέννηση? Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Mm-hmm. Μα πώς εγώ ο άνθρωπος είμαι εικόνα του Θεού, αφού εγώ έχω σώμα και ο Θεός δεν έχει σώμα? Για να είμαι εγώ εικόνα του Θεού, θα πρέπει να μου βρείτε Θεό με σώμα. Γιατί ξέρετε, και το κατ' εικόνα του Θεού εφαρμόζεται στην αυτή, εφαρμόζεται και στο σώμα. Αυτή την ωραία ερμηνεία τη βρήκα στον Άγιο Γρηγόριο το Παλαμά. Αλλά όταν λέγω εφαρμόζεται και στο σώμα, δεν εννοώ το σώμα με τη σημερινή του έννοια, τη φθαρτή του έννοια, την πεπτοκία, αλλά εννοώ πριν από την πτώση. Ακούστε παρακαλώ χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ισχυρισέμην εκ της γραφικής ανθρώπου φυσιολογίας ορμόμενων, ορμόμε παίρνω αφορμή από την γραφική του ανθρώπου φυσιολογία, μίαν ψυχήν μόνην, μήτε σώμα μόνον, λέγεσθε άνθρωπον. Όταν λέμε άνθρωπον, δεν εννοούμε την ψυχή του μόνο. Και το σώμα. Και το σώμα. Όχι μόνο το σώμα, και την ψυχή του. Μίαν ψυχήν μόνον, μόνην, μήτε σώμα μόνον, λέγεσθε άνθρωπον, αλλά το συναμφότερο, ψυχή και σώμα, mm-hmm. Ον άνθρωπον, το συναμφότερο με ψυχή και σώμα, δι και κατ' εικόνα πεποιηκένε Θεός λέγεται. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μέγας θεολόγος. Mm-hmm. Λοιπόν, το κατ' εικόνα του Θεού εφαρμόζεται και στο σώμα. Αναφέρεται και εκεί. Πώς λοιπόν εγώ, εμείς οι άνθρωποι, είμαι θα εικόνα του Θεού, αφού εγώ έχω σώμα και ο Θεός δεν έχει σώμα? Για να λέμε ότι είμαι θα κατ' εικόνα Θεού, θα μου βρείτε Θεό με σώμα. Έχουμε Θεό με σώμα. Ο Υιός του Θεού σαρκώθηκε, πήρε πραγματική ανθρώπινη μορφή, όχι μορφή, σώμα, σάρκα, φύση, πραγματική ανθρώπινη φύση. Ναι. Και ο Θεός Πατέρας έκανε τον άνθρωπο κατά την εικόνα του Υιού του, που επρόκειτο να ενανθρωπίσει. Γι' αυτό και λέει ο Θεός επίησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού, κατ' εικόνα άλλου Θεού. Ο Θεός επίησε τον άνθρωπο κατά την εικόνα του Υιού του, που επρόκειτο να ενανθρωπίσει. Αυτό λοιπόν το χωρίο το δέχομαι σαν μυστικά, έτσι, ότι αναφέρεται στη σάρκωση του Υιού του Θεού. Ή εκείνο πάλι μου αρέσει το χωρίο του Ιώβ που λέει ποιος να μου δώσει, μιλάει για το Θεό και λέει ποιος να μου δώσει τη σάρκα του να του τη φάω. Έχει σάρκα ο Θεός? Φωτίστηκε ο Ιώβ με το πνεύμα του Θεού ότι στο πέρασμα των αιώνων θα σαρκωθεί ο Υιός του Θεού, θα έχει σάρκα και ο ίδιος θα πει λάβετε φάγετε τη σάρκα μου, τούτο εστί το σώμα, πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Να ρωτήσω κάτι. Είχα ακούσει τώρα πρόσφατα μία έτσι συζήτηση μεταξύ πνευματικών για την εικόνα που έχουμε στην Εκκλησία που εμφανίζει, ας πούμε παρουσιάζει τον Θεό γέρον, τον Χριστό όπως τον έχουμε δει και το Άγιο Πνεύμα περιστερά, και κάποιοι λέγανε ότι δεν θα έπρεπε τον Χριστό να τον... Δηλαδή αυτή δεν ισχύει η εικόνα, και άλλοι λέγαν το αντίθετο. Ποια είναι η θέση σας αυτό? Εγώ δεν ξέρω, κι εγώ δεν έχω μελετήσει το θέμα. Πάντως γενικά έχω μέσα μου μία ιδέα. Ό,τι γίνεται στην Εκκλησία έχει νόημα, εκπροσωπεί μία παράδοση. Mm-hmm. Στην Παλαιά Διαθήκη που λέμε έχουμε διαφόρους παραδόσεις για το ίδιο θέμα.
Έχουμε για τη δημιουργία που λέμε, μια παράδοση στο πρώτο κεφάλαιο γενέσεως, άλλη παράδοση στο δεύτερο κεφάλαιο γενέσεως, μια παράδοση για τον κατακλυσμό στο έκτο κεφάλαιο γενέσεως, άλλη παράδοση για τον κατακλυσμό πάλι. Είναι παράδοση. Έτσι έχουμε λοιπόν και στην εικονογραφία μια παράδοση που εκφράζει την Αγία Τριάδα με τον Πατέρα ως γέροντα στην αυτήν, τον Υιόν ως, και το Πνεύμα το Άγιον μεν είδη, τον Υιόν νεότερο, νέον και τον Αγιο Πνεύμα. Κοιτάξτε, αυτή η εικόνα είναι καλή, είναι παραδεκτή. Τη βλέπουμε σε ναούς, τη βλέπουμε, θυμάμαι εγώ μικρό παιδάκι την έβλεπα στα τέμπλα, στα αυτά πάνω, ψηλά. Εκφράζει την αλήθεια. Ναι, η εικόνα είναι διδασκαλίων αυτή. Θέλει να εκφράσει μια αλήθεια. Πρώτα-πρώτα, εκφράζει την αλήθεια ότι είναι τρία τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Σαφέστατο αυτό. Άλλος ο Πατήρ, άλλος ο Υιός, άλλο και το Άγιο Πνεύμα. Και πραγματικά έτσι είναι. Είναι με νομοούσια, αλλά είναι διαφορετικά πρόσωπα ένα με το άλλο. Θέλει να πει δε. Είναι παρμένοι από τον προφήτη Δανιήλ, ο παλαιός των ημερών. Γι' αυτό και εκφράζει τον Θεό παλαιός, πολιών γέροντα. Για τον Υιόν, είναι συναίδιος με τον Πατέρα. Είναι και αυτός παλαιός των ημερών. Δεν υπήρχε χρόνος κατά τον οποίο δεν υπήρχε ο Πατήρ, δεν υπήρχε ο Υιός. Γιατί αν δεχθούμε αυτό που το έλεγε ο Άριος, ότι υπήρξε χρόνος κατά τον οποίο δεν υπήρχε ο Υιός. Έλεγε, ειν ποτέ, ήταν κάποτε, ότι ουκίν, και ουκίν πριν γέννητε. Τότε παραδεχόμεθα ότι κάποτε ο Θεός δεν ήταν πατέρας, αλλά προόδρευσε και έγινε πατέρας. Και εισάγομαι αλλίωση στο Θείο, αλλιώθηκε το Θείο. Αυτό είναι μεγάλη βλασφημία. Πάντοτε Πατήρ, πάντοτε Υιός, πάντοτε το Άγιο Πνεύμα. Κοιτάξτε, ο Υιός λοιπόν, κατά την πίστη μας, είναι συναίδιος με τον Πατέρα, είναι και αυτός πολιός. Μπορούμε να τον εκφράσουμε με πολιών γέροντα. Αλλά ξέρουμε για τον Υιόν ότι σαρκώθηκε. Και το εκφράζουμε αυτό, το δόγμα μας ότι σαρκώθηκε, με το ότι παριστάνουμε τον Υιόν νέον. Και το Άγιο Πνεύμα, πάλι κατά την Αγία Γραφή, δηλαδή, εν είδη περιστεράς. Και πραγματικά, τότε που επεκαλύφθη η Αγία Τριάς, αυτή η εικόνα ανταποκρίνεται πιο πολύ στο τραπάριο. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος η Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη πονή. Του γάρ γεννήτου ρώθηκε τον εκφράζει. Γεννήτε. Η φωνή προς εμαρτήσει. Αγαπητών σε Υιόν. Και εκφράζει τον Υιόν με νεοτέρα αυτή για να δείξει τη σάρκωση. Γι' αυτό τον Υιόν. Τώρα η άλλη εικόνα πάλι είναι που εκφράζει την Αγία Τριάδα. Είναι των τριών αγγέλων. Ναι, και αυτή είναι παραδοσιακή εικόνα. Προσωπικά κλείνω να δεχθώ, όχι κλείνω να δεχθώ, αναπαύουμε, δέχομαι την πρώτη εικόνα της Αγίας Τριάδας, που έχει το γέροντα, το Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, γιατί άλλη εικόνα που παριστάνει τους τρεις αγγέλους, αναπαύουμε περισσότερο στην άλλη πατερική ερμηνεία που λένε δεν είναι και οι τρεις άγγελοι ο Θεός, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Δεν είναι. Μας το είχατε ξαναπεί αυτό. Ναι. Ότι μόνο ένας είναι. Και μόνο ένας. Ο Υιός του Θεού. Αλλά όσο είμαστε, είχαμε πει πάλι ότι το γενέσιος 19... Αυτό που λέω, παρακαλώ, δεν είναι. Τα σώδωμα φαίνεται διαφορετικά πάλι εκεί. Τι, τι. Στη δίγηση για τα σώδωμα και τα γόμορα. Φαίνεται διαφορετικά εκεί, σαν να είναι και οι τρεις και τα τρία θεία πρόσωπα. Τώρα παρακαλώ. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή που αναφέρεται στην περικοπή αυτή λέγει στους χριστιανούς να είναι φιλόξενοι και από αυτή την αρετή, τη φιλοξενία, την ΕΣ και εννοεί τον Αβραάμ, εξένησαν αγγέλους. Στη γραφή δεν είναι. Τώρα, αυτό που λέτε βέβαια, και αν θα θέλετε να δείτε αυτή την ερμηνεία, επιχειρήματα δυνατά, ότι έχουμε θεοφάνεια, ότι οι τρεις άγγελοι εκφράζουν τα τρία πρόσωπα Αγίας Τριάδος, παρακαλώ πολύ να διαβάσετε,
τα βιβλία του μακαριστού Νικολάου Σωτηροπούλου, mm-hmm. που αναφέρει που έχει επιχειρήματα γι' αυτό. Αλλά θα πω ότι προσέχετε την έκφραση, γιατί εδώ η εκφράση είναι όπως η ιατρική έκφραση δική μας. Που μιλάμε σε τρία πρόσωπα, μιλάμε σε ένα πρόσωπο και είναι στον ελληνικό, πάει στον πληθυντικό, τα παιδεία παίζει. Και λέει έχουμε παιδεία σε πληθυντικά και τα έχουμε στον ελληνικό. Δεν σημαίνει ότι είναι ομοούσια τα παιδεία. Με κατάλαβες. Ναι. Θα έπρεπε να πούμε τα παιδεία παίζουν. Και όμως λέμε τα παιδεία παίζει. Δεν μπορούμε από αυτό να συμπεράνουμε ότι επειδή χρησιμοποιούμε ρήμα στον ελληνικό ρυθμό, τα παιδεία είναι ομοούσια. Τέλος πάντων αυτό μην το λαμβάνω υπόψη, αλλά μπορεί πολλά να ερμηνευτούν από την έκφραση. Η Εκκλησία σαν παράδοση έχει και αυτό. Ότι έχουμε οι τρεις άγγελοι εκφράζουν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Το δεχόμαστε γιατί το δέχεται η Εκκλησία. Τέρμα. Αλλά σας λέω εγώ περισσότερο στο πρώτο, αν και μερικοί πολεμούν την πρώτη εικόνα την έννοια. Αλλά αυτό είναι λιγάκι ξεφύγαμε από το θέμα. Λοιπόν παρακαλώ, ωραίο όμως ήταν το ερώτημα. Για τη γέννηση του αυτού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αυτή η έκφραση δεν είναι... Ιησού Χριστό το λέμε μετά τη γέννηση. Πριν από τη γέννηση είναι ο Υιός του Θεού και έγινε Ιησούς όταν πήρε ανθρώπινη φύση. Εμείς όμως το επικολούμε και το λέμε Ιησού Χριστό και πριν ακόμη από τη γέννησή του. Αφού θα είναι το ίδιο πρόσωπο, σε αυτό κάπου είχα βρει ένα χωρίο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Να, παρακαλώ. Ούτε γέγονε σάρξ ο λόγος, τότε και ονομάστε λέγομεν αυτόν Χριστόν Ιησούν. Πρώτα δεν υπήρχε Ιησούς. Ιησούς είναι από τη γέννησή του, από την Παρθένο Μαρία, ως άνθρωπος. Όταν έγινε σάρξ, όταν σαρκώθηκε, τότε τον λέμε Ιησού Χριστόν. Επειδή γαρκέχρητε το ελαίο της αγαλιάσεως, είτε το πνεύματι. Εχρίστη και το λέμε Χριστόν Μεσσίας. Τώρα τι να σας πω. Είναι πολύ φοβερό. Ο Υιός του Θεού σαρκώθηκε. Εσείς το πιστεύετε? Το πιστεύετε? Εννοείται. Πιστεύω και εγώ το πιστεύω. Αλλά γιατί το ρώτησα? Ο Πλάτωνας. Έχετε ακούσει για τον Πλάτωνα? Το φιλόσοφο του Πλάτωνα. Ο Μέγας και Πολύς. Δεν το πίστευε. Καλά ήταν προ Χριστό αυτό. Και είχε γράψει τα βιβλία του μέσα, στο συμπόσιο του, έγραψε «Θεός ανθρώπο ουμίγνητε». Δεν μπορεί να ενωθεί ο Θεός με τον άνθρωπο. Αυτό το είπε με τις γνώσεις του ως τότε. Και τι είναι αυτή. Εμείς τα Χριστούγεννα, όταν λέμε εορτάζουμε γέννηση Χριστού, εορτάζουμε ένωση Θεού και ανθρώπου. Θείας και ανθρώπου, όχι ανθρώπου, θείας και ανθρωπίνης φύσεως. Όμως δεν είναι ακριβώς ένωση. Είπατε ότι έχουμε συζητήσει άλλη φορά ότι ο Χριστός με το που ο Άγγελος Γαβρίλ ανακοίνωσε στη Θεοτόκο ότι ο Χριστός ήταν ήδη. Όχι άλλο αυτό. Εδώ έχουμε η Θεία Φύση ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση. Ο Υιός του Θεού στον ουρανό κατέβηκε ο ίδιος στην Παναγία και προσέλαβε ανθρώπινη φύση. Στο πρόσωπο του Χριστού που ήταν μόνο η Θεία Φύση ενώθηκε και η Θεία και η ανθρώπινη φύση. Έχουμε θεανθρώπινο το πρόσωπο του Χριστού, το και άνθρωπο. Αυτό ο Πλάτωνα δεν το πίστευε. Και το έγραψε καθαρά. Δεν μπορεί να ενωθεί ο Θεός με τον άνθρωπο. Τι λες Πλάτωνα με το πολύ σου μυαλό, την πολύ σου φιλοσοφία. Εμείς γιορτάζουμε Χριστούγεννα. Γι' αυτό σας είπα, το πιστεύετε, αφού ένας φιλόσοφος μεγάλο δεν το πίστευε. Βέβαια το πιστεύουμε. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με ακούτε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέω, λέει στα αυτά του παρακαλώ, με ακούτε, λέει στους χριστιανούς το κήρυγμά του,
Προσέχετε, λέει, 10 χρόνια ήταν επί Χρυσοστόμου που είχε θεσπιστεί η ορτή των Χριστουγέννων ξεχωριστά, γιατί εορταζόταν μαζί με τα Θεοφάνεια. Γι' αυτό και τα Θεοφάνεια έχουν δύο γιορτή, Επιφάνεια Θεοφάνεια, το διπλό όνομα ήταν, που εορτάζονταν μαζί και δύο. Και λέει, οι άλλοι λέει, θα σας εμπέζουν που θα λέτε ότι για τη γέννηση του Υιού του Θεού, για τη σάρκωση του Υιού του Θεού. Και οι Ιουδαίοι και οι ειδωλολάτρες. Και οι Ιουδαίοι και οι ειδωλολάτρες εμπέζουν αυτό το δόγμα. Είναι δόγμα παράδοξο. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Να ενωθούν αυτά τα δύο, θείο και ανθρώπινη φύση. Αυτό, ποιο εργοστάσιο το έκανε αυτή την ένωση. Το εργοστάσιο λέγεται κοιλιά της Παναγίας. Οι Άγιοι Πατέρες, ο Κύριλλος νομίζω, ονομάζει την κοιλιά της Παναγίας, την ονομάζει εργαστήριο ενώσεως των δύο φύσεων. Ωραίο. Εργαστήριο ενώσεων. Όλα είναι η κοιλιά της Παναγίας, ξέρετε. Τα τροπάρια μας πάνε και έρχονται γύρω από την κοιλιά της Παναγίας. Γαστήρ. Και τη σιγαστέρα, πλατιτέρα ουρανών. Απειργάστατος. Ναι δε. Στην εκκλησία μας, όχι στη θεολογία μας, παραλληλίζεται η Παναγία με την εκκλησία. Το θαύμα αυτό που έγινε στην κοιλιά της Παναγίας γίνεται στην κοιλιά της Θεοτόκου Εκκλησίας. Εγώ είμαι άνθρωπος, ανθρώπινη φύση, και θέλω να ενωθώ με τη Θεία Φύση, γιατί ο προορισμός μας είναι η θέωση. Θέλω να ενωθώ με τη Θεία Φύση. Πού θα το πετύχω αυτό? Πού έγινε η θέωση, η ενανθρώπιση του Χριστού στην κοιλιά της Παναγίας? Εκεί ενώθηκε η Θεία Φύση με την ανθρώπινη φύση. Πού θα γίνει η θέωση δική μου? Τον ενώθευε στην κοιλιά της Θεοτόκου Εκκλησίας. Πώς έγινε η ένωση στην κοιλιά της Παναγίας Θείας και ανθρώπινης φύσης με το Άγιο Πνεύμα? Πνεύμα Άγιον επιλέξετε επί σε, και δύναμη ψυχής του επισκιάσεις εσύ. Πώς θα γίνει η ένωση δική μου με το Θεό, της φυσεώδου με τον Θεό, στην κοιλιά της Θεοτόκου Εκκλησίας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος πάλι? Γιατί η Εκκλησία έχει χάρη, έχει Άγιο Πνεύμα που έρχεται δια των Αγίων Μυστηρίων στον καθένα ανάλογα με την καθαρότητά του, και επιτυγχαίνουμε την ένωση αυτή. Έτσι που λέτε. Αλλά πρέπει να είναι καθαρότη. Την Παναγία έχετε υπόψη για αυτό το θέμα που μιλάμε, ότι θα, για το Θεό, το είπαμε κι άλλοτε αυτό, που όλα είναι δυνατά, ένα είναι αδύνατο. Τι είναι αδύνατο για το Θεό? Να ενωθεί με ακάθαρτο. Και για να πετύχουμε την ένωσή μας με το Θεό πρέπει να καθαριστεί η καρδιά μας. Γι' αυτό και η Παναγία εκαθάρτη πρώτα. Δεν ήταν ακάθαρτη, αλλά λέμε είχε προπατορικό αμάρτια. Πήγε στο ναό, έγινε ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος και μετά έγινε ο Ευαγγελισμός. Και εμείς πώς μπορούμε να καθαρίσουμε? Ορίστε. Και εμείς πώς μπορούμε να καθαρίσουμε? Καθαριστούμε δηλαδή. Θα την καθαριστούμε με άσκηση. Με άσκηση. Τα παιδιά για να μάθουν γλώσσα αγγλικά κάνουν exercises, ασκήσεις. Τα ίδια και η μαθηματική, το ίδιο και οι αθλητές κάνουν ασκήσεις με ασκητικότητα. Όλοι οι χριστιανοί πρέπει να είμεθα να ζούμε ασκητική ζωή. Μην εγκαταλείπουμε την άσκηση. Το κακό σήμερα είναι ότι οι χριστιανοί δεν ζουν ασκητικά. Λοιπόν, παρακαλώ, γιατί είναι έναν ανθρώπινο, για τη σάρκωση του Υιού του Θεού. Έχουμε προφητείες, επαναλαμβάνω, στην Παλαιά Διαθήκη. Κάποτε παλαιότερα είχαμε ομιλήσει περί αυτών με άλλους συμφοιτητές σας, με άλλους συμμαθητές σας. Τώρα ποια θέλετε να σας πω, λίγη ώρα που έχουμε.
Η πρώτη προφητεία κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο που μιλεί για τη σάρκωση του Υιού του Θεού, ο πρώτος λέει ο Χρυσόστομος που μίλησε για τη σάρκωση του Υιού του Υιού του Θεού είναι ο Ιερεμίας, το οποίο αναξίως φέρω το όνομα. Ναι, αλλά το λέει και πρώτο Ιερεμία είναι ο Ισαΐας που μίλησε καθαρά για τη σάρκωση του Χριστού, του Υιού του. Και προηγούμενα και πριν από τον Ισαΐα άλλοι προφήτες. Έχουμε το πρώτο Ευαγγέλιο. Νομίζω ότι θέλει να πει ότι ο Ιερεμίας είναι ο πρώτος που μίλησε σαφώς για τη σάρκωση του Υιού του Θεού. Και ο Ισαΐας όμως σαφώς δεν το λέει. Ενιγματοδός. Γι' αυτό και μεταχειρίζει το άλμα, αν δείτε αυτό. Μίλησε, ναι, αλλά για τη σάρκωση ειδικά. Για τη σάρκωση. Ισαΐας είπε για την εκπαρθενογέννηση, λέει. Για τη σάρκωση ότι θα γίνει. Και Θεός ισχυρός, άρχοντας. Τέλος πάντων, παρακαλώ. Ό,τι τίνει, ακούτε το Χρυσόστομο τι λέει, ό,τι τίνει ο Θεός άνθρωπος έστε, ό,τι ο Θεός θα γίνει άνθρωπος, Θεόσον, ενώ είναι Θεός, πρώτος Ιερεμίας λέγει, τέρμα. Χρυσόστομος και το λέει μάλιστα στο 48ο τόμο της Πατρολογίας του Μήνη, στη στήλη 8-15. Είπα στην Ελλάδα τυπογραφικό. Κάτω τα χέρια. Λοιπόν, εγώ δίνω την ερμηνεία ότι ομίλησε σαφώς για τη σάρκωση ο Ιερεμίας, ενώ οι άλλοι προφήτες προηγούμενοι κάπως ενιγματοδός. Δηλαδή, όχι ενιγματοδός, συνεσκιασμένα. Πού το λέει τώρα, ακούστε. Η προφητεία αυτή του Ιερεμία δεν είναι γραμμένη στο βιβλίο του προφήτου Ιερεμίου. Την διαφύλαξε ο μαθητής του Βαρούχ. Και τη γράφει ο μαθητής του Βαρούχ, αλλά παραθέτει διδασκαλία και προφητείες του διδασκάλου του. Γι' αυτό και ο Χρυσόστομος λέει, αυτό το λέει ο Ιερεμίας ο εν Βαρούχ. Εν Βαρούχ. Αυτή η προφητεία είναι πολύ σημαντική. Σε αυτή την προφητεία είναι στο τρίτο κεφάλαιο του προφήτου Βαρούχ, στο 38ο στίχο. Αλλά ο Χρυσόστομος αρχίζει την προφητεία από παραπάνω, από το 35ο στίχο εκεί. Φαίνεται, καθαρά φαίνεται, ότι διαλέγεται με έναν αιρετικό. Με έναν Ιουδαίο αιρετικό. Και θέλει να του αποδείξει ότι ο Χριστός είναι Θεός. Και πιάνει την περικοπή αυτή του Βαρού 3,35-38. Η περικοπή λέει το εξής. Ακούτε τι λέει, εδώ. Αρχίζει από το στίχο 36 και λέει το κείμενο: ούτως ο Θεός ημών ου λογισθήσετε έτερος προς Αυτόν. Αυτός είναι ο Θεός μας, δεν μπορεί να συγκριθεί κανείς με Αυτόν. Και ρωτά τον Ιουδαίον, αυτό για ποιον το λέει ο προφήτης? Για τον πατέρα, λέει ο Ιουδαίος. Πρόσεχε, σαν να του λέει τι γκάφα έπαθες. Δεν το λέει γκάφα. Λέει, πρόσεχε που θα πάει το θέμα τώρα. Διαβάζει παρακάτω το στίχο. Το στίχο 36. Πάει στο 35. Ούτως ο Θεός ημών ου λογισθήσετε έτερος προς Αυτόν. Παρακάτω. Εξεύρε ο Θεός πάσαν οδόν επιστήμης
και έδωκεν αυτήν Ιακώβ το παιδί αυτού και Ισραήλ το αγαπημένο αυτού. Αυτός ο Θεός βρήκε οδόν επιστήμης και την έγινε νεκρό. Ήτα, έπειτα, επί της γης σώθη και της ανθρώπης συναναστράφη. Έπειτα ήρθε κάτω στη γη και συναναστράφηκε με ανθρώπους. Ο πατήρ σαρκώθηκε, λέει στον Ιουδαίο. Μόκο αυτός. Έτσι, άρα το χωρίο αυτό, το λόγο αυτό ο προφήτης, ο Ιερεμίας που διαφύλαξε ο Βαρούχ, δεν του λέει για τον πατέρα, του λέει για αυτόν που επί γης σώθη και τις ανθρώπους συναναστράφει. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Υιός που συναναστράφει με τον άνθρωπο. Και αυτόν το λέει ούτως ο Θεός ημών. Το λέει Θεό, αποδείξτε τον πατέρα. Ωραίο επιχείρημα. Έτσι. Ναι, ωραίο επιχείρημα. Μάλιστα. Ωραία, ναι. Αλλά παρακαλώ. Εδώ ενδιάμεσα λέει το χωρίο αυτό, για τον Χριστό το λέει τώρα, εξεύρε πάσαν οδόν επιστήμης. Και έδωκεν αυτήν Ιακώβ το παιδί αυτού και Ισραήλ το αγαπημένο αυτού. Ποια είναι αυτή η οδός επιστήμης που εξεύρε ο Θεός και την έδωκε στους Ισραηλίτες? Είναι ο Δεκάλογος. Εδώ θυμάμαι τα γερμανικά μου χρόνια που... Αντί για επιστήμη στο εβραϊκό, τι έχει εκεί? Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω. Δεν το έχει το Βαρούχο εδώ. Αυτή δεν είναι. Λοιπόν, στα γυμνασιακά μου χρόνια υπήρχε μια ιδέα ότι πίστην ενάντια με τη θρησκεία. Και σε αυτό οφείλεται κάτι ερμηνείες που δίναν στην Παλαιά Διαθήκη μερικοί θεολόγοι σχετικά με τη δημιουργία, η επιστήμη αλληγιάλου κτλ. Ενώ αυτό δεν δημιουργήθηκε στην πατερική εποχή. Οι πατέρες είχαν δώσει απαντήσεις, τέλος πάντων. Και είχε επικρατούσει η αντίληψη ότι η πίστη είναι ενάντια με την επιστήμη. Ενθυμούμεται τον Ιεροκήρυκα, τον πατέρα Χαράλαμπο, να έχουν την ευχή, να έχουν την ευχή του, το δέδε, στην πατρίδα μου, την άφπα αυτό, ότι έλεγε ότι εμείς τα χρόνια μας, το είχαμε πολύ δυνατό το πρόβλημα αυτό, εσείς το έχετε λιγότερο. Τώρα εγώ αγαπούσα τα μαθηματικά, αγαπούσα την επιστήμη, ήθελα να τη σπουδάζω, αλλά να που ακούγονταν ότι είναι ενάντια με την πίστη. Και εγώ λοιπόν βρήκα παρηγοριά σε αυτό το χωρίο που λέει εδώ. Εξεύρε ο Θεός πάσαν οδόν επιστήμης, άρα και τα μαθηματικά. Όταν όμως διάβασα εδώ τα θεολογικά βιβλία, είδα ότι αυτό λέγεται για το Δεκάλογο. Εξεύρε πάσαν οδόν επιστήμης. Άλλη προφητεία. Σχετικά με τα Χριστούγεννα. Σε αυτή την αντίθεση επιστήμης και πίστης την έχουν δημιουργήσει σκόπιμα οι άθεοι. Δηλαδή παρατονίζουν κάποια πράγματα για να τα δείξουν ως αντίθετα. Και υπάρχει και σήμερα ένα τέτοιο κίνημα στην Ευρώπη. Δεν ακούγεται πάνω στην Ευρώπη. Εδώ δεν ακούγεται. Στην Ευρώπη υπάρχει έντονο ακόμα. Τέλος πάντων, πάνω σε έχει απαλληλευθεί γιατί βλέπουμε λαμπρούς επιστήμονες και τότε. Επειδή ακουγόταν αυτό ότι πίστη είναι ενάντια με την επιστήμη, η αδελφότητα των θεολόγων Ζωή υπήρχε τότε, μετέπειτα έγινε πληθυσμή, που ήταν οι πατέρες που είναι σήμερα τη Σωτήρα, οι ιδρυτές, ιδρυτικά μέλη, αυτοί είχαν βγάλει κάτι βιβλία που γραβόταν «Ομιλούν οι σοφοί», «Ομιλούν οι επιστήμονες για το Θεό». Ήταν ωραία αυτά τα βιβλία. Τι λένε οι σοφοί για το Θεό. Και είχε μέσα ωραία αυτά. Και είχε ωραίες μεγάλες προσωπικότητες. Θυμάμαι τα έπαιρνα τα βιβλία αυτά και τα έδινα στους καθηγητάς μου, φυσικούς και μαθηματικούς. Τι λένε αυτοί. Μεγάλοι επιστήμονες, θυμάμαι. Για τον Εύτονα, για τον μεγάλο. Ήταν λαμπροί επιστήμονες με ανακαλύψεις και ήταν πολύ πιστοί στο Θεό. Ναι, αλλά αυτό έφερε το άλλο, ότι τι δηλαδή πρέπει να έχουμε μυαλό για να πιστεύουμε στο Θεό.
Επιτέλει το άλλο, ότι αυτοί οι επιστήμονες ήταν όλοι καθολικοί και προτεστάντες, δεν μας πειράζει αυτό. Λοιπόν, να σας πω... απλά προσπαθούν να το παρουσιάσουν και σήμερα ορισμένοι, ότι αφού πιστεύεις είσαι χαζός, δεν έχεις μυαλό, γιατί αυτοί που πιστεύουν δεν πιστεύουν αυτό, πιστεύουν άλλα πράγματα. Επομένως, πρέπει να αναλύσουν αυτό το αλλά, ναι, αλλά εν τω μεταξύ έχουμε δει το φαινόμενο φοβερών μεγάλων επιστημόνων, οι οποίοι είχαν μια πίστη γιαγιάς, απλή και καθαρή, ναι, με κομποσχήνη, με καντήλι, μετάνοια και με θεία κοινωνία. Η πρώτη προφητεία θεωρείται ως πρώτη για την έλευση του Μεσσίου, η οποία έδωσε φως και παρηγορία στην ταλαιπωρημένη ανθρωπότητα, είναι η προφητεία στο τρίτο, που γράφεται στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, στο 15ο στίχο, που λέγεται Πρώτο Ευαγγέλιο. Πραγματικά, αν δεν διδόταν αυτή η προφητεία, θα ήταν ταλαιπωρημένη η ανθρωπότητα, δεν θα είχε κανένα παράθυρο να αναπνεύσει. Η προφητεία ελέγχθη μετά την πτώση. Ο Θεός ομιλεί στον Όφη. Και λέγει: «Εχθρανθήσω αναμέσων σου», ομιλεί στον Όφη. Οι δικαζόμενοι είναι ο Όφης, ο Αδάμ και η Εύα. «Εχθρανθήσω», ομιλεί ο Θεός, «αναμέσων σου», του Όφεως, «και αναμέσων της γυναικός, αναμέσων του σπέρματός σου, των απογόνων σου, και αναμέσων του σπέρματος αυτής». Αυτός σου τηρήσει, στο φίδι μιλάει, αυτός, πετάει μια αντωνυμία τώρα, αυτός σου τηρήσει την κεφαλή, θα σου χτυπήσει το κεφάλι, και εσύ, στο φίδι λέει, τηρήσεις, θα του κεντήσεις αυτού πτέρναν. Προφητεία αυτή είναι σημαντική. Είναι και πρωτοτυπή πράγματι. Λέγει γενικά ότι η σωτηρία θα έρθει από κάποιον απόγονο της γυναίκας και τον οποίον ονομάζει σπέρμα γυναικός. Αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτός που θα είναι σπέρμα γυναικός, είπε ότι πρωτοτυπεί εδώ η Γραφή, γιατί γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος που γεννάται στον κόσμο είναι σπέρμα ανδρός. Εδώ η Γραφή πρωτοτυπεί, δεν ακούμε για άντρα τίποτε εδώ. Άρα υπόκειται, υπενήσεται ή και φαίνεται φανερά η παρθενική γέννηση του αυτού που λέει εδώ. Θα έρθει κάποιος που τον λέει αυτός, ο αυτό, οπλισμένος με θεϊκή δύναμη, θα γεννηθεί παρθενικά και θα συντρίψει την κεφαλή του φιδιού. Άρα και το φίδι θα προλάβει και θα κεντήσει την πτέρνα. Η προφητεία είναι θαυμαστή, είναι γλυκυτάτη, ομιλεί και για την παρθενική γέννηση του Μεσσία εκ Παρθένου, για τη θαυμαστή γέννηση του Μεσσία ήτερα, και για το θάνατο του Μεσσία. Γιατί λέγει εδώ ότι το φίδι, και ξέρουμε ποιο είναι ο φίδι, εικονίζει, εκφράζει τον διάβολο,
τα όργανα, το σπέρμα του διαβόλου είναι τα όργανα του διαβόλου, οι άνθρωποι που έχουν πατέρα τον διάβολο. Ο Κύριος του είπε, εσείς έχετε πατέρα τον διάβολο, δεν είπε, στους Ιουδαίους, άμα κανείς δεν έχει το Θεό, δεν κάνει τα έργα του Θεού, έχει πατέρα τον διάβολο. Λοιπόν, το σπέρμα του διαβόλου, τα όργανα του διαβόλου, θα υποκινήσει ο διάβολος και θα συντρίψουν, θα τηρήσουν, θα κεντήσουν την πτέρνα του Μεσσία. Πτέρνα του Μεσσία πρέπει να νοήσουμε εδώ ότι είναι η ανθρώπινη φύση του, την οποία εσταύρωσαν οι Ιουδαίοι. Αλλά, όπως λέγει κάπου ο Σπέρτσον, ένας προτεστάντης ιεροκήρυκας, ο οποίος μελετούσε το Χρυσόστομο. Λοιπόν, να το βρω παρακαλώ, ότι τι λέει εδώ. Να, το πρώτο Ευαγγέλιο το βρήκα. Λοιπόν, όπως λέγει αυτός, εάν είναι τόσο φοβερά τα πάθη του Χριστού, που είναι κέντημα πτέρνας, για φανταστείτε τι φοβερό θα είναι το κτύπημα στο κεφάλι του διαβόλου. Εδώ το έχω. Τώρα αυτή την προφητεία να την έχουμε υπόψη, γιατί ένας μικρό θα συμβαίνει στον καθένα μας. Γιατί λέει εδώ, θα θέσω, λέει, έχθραν μεταξύ σου και του σπέρματος της. Εμείς είμαστε από όλου, ανήκουμε στην Παναγία μας, που είναι, και μας εχθρεύεται το σπέρμα του Όφεως. Άρα λοιπόν θα μας κεντάει στην πτέρνα και θα μελανιάσουμε. Έτσι λέγει εδώ. Ακούτε τώρα τι λέγει ο Σπέρτσον. Τον διαβάζω επειδή διάβαζε Χρυσόστομο. Και αυτά που λέει εδώ είναι επηρεασμένα από το Χρυσόστομο. Και στον καθένα από εμάς χριστιανοί θα εκπληρωθεί η προφητεία αυτή της γραφής. Ας περιμένουμε ότι θα κεντηθούμε και εμείς στην πτέρνα μας, στην κατώτερη δηλαδή φύση μας, από τα αμαρτωλά μας πάθη, και θα μελανιάσουμε. Αλλά ας μην φοβηθούμε, γιατί η προφητεία λέγει πάλι ότι θα θριαμβεύσουμε. Θα θριαμβεύσουμε, γιατί πιστεύουμε στον Εσταυρό, στο Γεννηθέντα, στη Βηθλέμ, στο Σαρκοθέντα Υιό του Θεού, στον Σταυρωμένο και Αναστημένο Ιησού Χριστό, και είμαστε ενωμένοι μαζί Του επειδή κοινωνούμε το σώμα Του και το αίμα Του. Το πόδι του Χριστού είναι πάνω στο κεφάλι. Έτσι λέει, θα του συντρίψει το κεφάλι. Το πόδι του Χριστού είναι πάνω στο κεφάλι του φιδιού. Και επομένως το φίδι είναι χτυπημένο. Ο αγώνας μας είναι με νικημένο εχθρό. Έχουμε εχθρό το διάβολο, είναι νικημένος ήδη. Και θα νικηθεί περισσότερο στη Δευτέρα του Κύριου Παρουσία. Σας περιμένω την άλλη Δευτέρα να συνεχίσουμε το μάθημά μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησου και σώσου μας, αμήν. Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, Κύριο Ιερεμία. Μήνος, σπρέι χρώματος, τεχνικά σπρέι, καθαριστικά. Όλα σε σπρέι. Εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Από τη Μέρκολα. Για πληροφορίες καλέστε 210-5590-460 ή επισκεφτείτε το www.mercola.gr.